Καλώς σου, χρόνια πολλά και τον χρόνο. Υποδεχτήκαμε το Blue Carrier 1 εδώ στη Μυτιλήνη σήμερα. Σε έκτακτο δρομολόγιο, έκτακτη προσέγγιση, φόρτωσε χτες από το Πειραιά για τρία νησιά, για το Καρλόβαση, τη Χίο και τη Μυτιλήνη. 145 φορτηγά πήρε όλα μαζί, τα μισά ήταν για Μυτιλήνη. Ήρθαν να βοηθήσει στις έκτακτες μεταφορικές ανάγκες λόγω των ημερών. Είναι το πλέον σύγχρονο οχηματαγωγό της ελληνικής ακτοπλοείας και ένα βαπόρι με πολλές δυνατότητες και βοηθάει πάρα πολύ στα νησιά, στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Είναι δρομολογημένο στα Δωδεκάνησα και κάνει και κάποιες προσεγγίσεις σε νησιά των Κυκλάδων. Αλλά για τις μέρες αυτές το φέραμε να βοηθήσει και λίγο εδώ στη Μυτιλήνη. Ο γραμματισμός του είναι για τα Δωδεκάνησα και κάποια δρομολόγια στις Κυκλάδες. Από το νέο έτος, επειδή η εταιρεία Όμιλος Άττικα έχει αποκτήσει ένα μεγαλύτερο από αυτό, ήδη το ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ευελπιστούμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είχε μπλοκάρει το σύστημα στον Πειραιά τώρα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα από τον Πειραιά. Και λόγω του ότι το τρίμερο έχετε για διακοπές στις Μυσχαλινές και αργίες, έπρεπε να γίνει αποσυμφόρηση από το λιμάνι του Πειραιά. Και για άλλη μια φορά η εταιρεία μας, η Attica Group, μας έβαλε σφήνα αυτό το δρομολόγιο με το Blue Carrier και πρώτη φορά που έρχεται στο λιμάνι μας για να ξεμπλοκάρει το σύστημα όλο γενικότερα, να βοηθήσει τη Χίο, τη Μυτιλήνη και τη Σάμο. Το πλοίο ξεκίνησε χθες με 150 φορτηγά, 30 ήταν για το Καρλόβαση, 50 για τη Χίο και 70 για μας εδώ. Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορεύματα δεν είναι κάτω εμπορεύματα. Όχι, όχι. Όπως σας είπα, έγινε σκούπα, δεν έμεινε κάτι πίσω. Ας το πούμε, το τελευταίο δρομολόγιο πριν την Ανάσταση είναι το σημερινό με το Σάμος από τον Πειραιά, που και αυτό είναι γεμάτο με πλήρη φορτίο όσον αφορά και φορτηγά, αλλά και κόσμο. Είναι η τελευταία άφηξη αύριο μεγάλο Σάββατο για να κάνουν πια την Ανάσταση ο κόσμος στο χωριό, στο σπίτι του, οικογενειακός. Για τις δύο τελευταίες εβδομάδες υπολογίζω μαζί με τη γραμμή της Βόρειας Ελλάδος. Εντάξει, δεν είναι τουρισμός, δεν είναι τουρίστες όλοι αυτοί, γιατί είναι πολλοί ντόπιοι φοιτητές, όπως έχουμε αναφέρει, οι αναπληρωτές, οι απεσπασμένοι, στρατός, άδειες δημοσίων υπαλλήλων. Πιστεύω ότι πια έφτασαν γύρω στις 9 με 10.000 και τις δύο εβδομάδες οι αφήξεις σε όλα τα δρομολόγια, περίπου σε 11 δρομολόγια. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, καλή Ανάσταση και οικογενειακή γαλήνη σε όλο τον κόσμο.